Επιστρέφουμε στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε σύνδεση πάντα η Σοφία Φασουλάκη για να δούμε, Σοφία, τις πληροφορίες που έχεις για τα φαβορί του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο θα μάθουμε στις 5 το απόγευμα. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά, Λίνα. Μπορεί να αναμένονται και εκπλήξεις. Η τελική μορφή, όπως είπες πολύ σωστά, στις 5 το απόγευμα. Λοιπόν, στο Υπουργείο Εξωτερικών βλέπουμε τον Γιώργο Γεραπετρίτη, φαίνεται ότι έχει κλειδώσει. Ο κύριος Αδένδιας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η κυρία Νίκη Κεραμέως στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τσάρος της Οικονομίας, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Υπουργείο Εργασίας, ο κύριος Θεόδωρος Σκυλακάκης στο Υπουργείο Ενέργειας. Ο Κώστας Κρέκας, μέχρι πρώτην ως Υπουργός Ενέργειας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Μιχάλης Χρυσογοίδης αναλαμβάνει το δύσκολο έργο της αναβάθμισης του ΕΣΥ στο Υπουργείο Υγείας. Μαζί του ο κύριος Θεμιστοκλέους και η κυρία Αγαπηδάκη, όπως λένε οι πληροφορίες. Και ο κύριος Βαρβιτσιώτης στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Στο Υπουργείο Παιδείας, τη θέση της κυρίας Κεραμέως παίρνει ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης στο Υπουργείο Μετανάστευσης, ο κύριος Νότης Μηταράκης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο Υπουργείο Οικογένειας, στο νέο Υπουργείο, καθώς το Υπουργείο Εργασίας θα χωριστεί, Λίνα, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αμετακίνητη η κυρία Λίνα Μενδώνη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως όλα δείχνουν, και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ στο Μέγαρο Μαξίμου θα δούμε την Τριανδρία, θα δούμε τους στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα δούμε τον κύριο Γιάννη Μπρατάκο, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, υπουργό επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο και τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Μάλιστα. Θυμίζω, ναι. Λίνα, ότι το όνομα του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου είχε συνδεθεί, ήταν πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ήταν δίπλα του στα δύσκολα, τον συνδέει μια μακρά φιλία και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου θα εγκατασταθεί και αυτός στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, αυτά είναι τα ονόματα των υπουργών που παίζουν για φαβορί. Μας είπες και τα ονόματα που ακούγονται για τις θέσεις των υφυπουργών και για τα πρώτα νομοσχέδια τα οποία θα φέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βουλή η Σοφία, τις πρώτες κινήσεις που θα κάνει και τις πρώτες επαφές που θα έχει σε διεθνές επίπεδο, άμεσα μάλιστα, αυτή την εβδομάδα κιόλας. Λίνα, ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θέλει να τρέξουν πολύ γρήγορα οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε κάποιες τροποποιήσεις στο επιτελικό κράτος. Αναμένεται να δούμε μεταφορές αρμοδιοτήτων και εκεί. Το επιτελικό κράτος θα μεγαλώσει. Θεωρεί ότι έτσι μπορεί να γίνεται καλύτερα η δουλειά και να ελέγχεται από πάνω προς τα κάτω, στα Υπουργεία δηλαδή. Αρμόδιος λοιπόν γι' αυτό θα είναι ο Άκης Σκέρτσος. Μαζί του, όπως όλα δείχνουν, θα είναι και ο Θανάσης Κοντογιώργης. Ήταν ήδη μαζί του. Βλέπουμε ότι υπάρχει διάθεση για να τρέξουν πολύ γρήγορα οι όποιες αλλαγές θέλει να κάνει. Γι' αυτό και τα πρώτα νομοσχέδια θα έρθουν γρήγορα. Όπως είπαμε, και το φορολογικό, αλλά και οι αλλαγές με προεδρικά διατάγματα που θα μεταφέρουν αρμοδιότητες από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Οικονομικών. Και μιλάω για τα εργαλεία που χρειάζονται προκειμένου να τρέξουν πιο γρήγορα το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και το ΕΣΠΑ. Μην ξεχνάς ότι το θέμα της απορρόφησης των κονδυλίων είναι κάτι που ελέγχεται από τις Βρυξέλλες και δεν θέλουν στην κυβέρνηση να χαθεί πολύτιμος χρόνος όσον αφορά αυτές τις αλλαγές και την απορρόφηση των κονδυλίων στα έργα που έχουν δηλωθεί ότι θα γίνουν με τα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ότι είναι 32 δις ευρώ το πακέτο του Ταμείου.